Και είναι η στιγμή τώρα να πάμε να συναντήσουμε την Έφη Τριήρη, να δούμε τα σπουδαία και σήμερα θέματα που μας έχει ετοιμάσει. Έφη, καλημέρα από τον Περισσό. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα, Νέστη. Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα ξεκινήσουμε από την Αμερική, ναι, και από τα stress test που δημοσιοποίησε χθες το βράδυ η Federal Reserve. Okay. Τα stress test, λοιπόν, στα οποία συμμετείχαν οι 31 μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες με ενεργητικό πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια, έδειξαν ότι οι αμερικανικές τράπεζες άντεξαν στο σενάριο μιας πολύ σοβαρής ύφεσης. Γιατί το θέμα δεν είναι να αντεπεξέλθουν μόνο στα βασικά σενάρια, αλλά και στα ακραία σενάρια. Αυτό το ακραίο σενάριο της σοβαρής ύφεσης περιλαμβάνει μία ανεργία στο 10%, πτώση των τιμών εμπορικών ακινήτων 40% και μείωση πτώση των τιμών στέγης κατά 36%. Ναι. Και όλα αυτά συνοδεύονται από πολύ μεγάλη μεταβλητότητα των αγορών. Οι τράπεζες, λοιπόν, έδειξαν ότι έχουν τη δυνατότητα σε τέτοιες συνθήκες να συνεχίζουν να δανείζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όλες οι τράπεζες τώρα στο σύνολό τους και οι 31 θα μπορούσαν να παρουσιάσουν υπό αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το ακραίο σενάριο που σας είπα, με την πτώση των τιμών εμπορικών ακινήτων, θα μπορούσαν να παρουσιάσουν υποθετικές ζημίες της τάξης των 685 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτό και αυτές εξαιτίας του ρυψοκίνδυνου ενεργητικού που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους, δηλαδή από την έκθεσή τους στην αγορά εμπορικών ακινήτων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κυμαίνεται στο 9,9%, είναι διπλάσιος από την ελάχιστη απέτηση του 4,5%, που σημαίνει ότι έχουν διαθέσιμα αρκετά κεφάλαια για να καλύψουν απρόσμενες καταστάσεις. Ναι. Ωστόσο, το συνολικό επίπεδο του κεφαλαίου τους είναι μειωμένο κατά 2,8% σε σχέση με πέρυσι. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη μείωση του κεφαλαίου τους από το 2018. Αυτό, όπως εξηγούν διάφοροι παράγοντες της αγοράς, οφείλεται στο χρέος των πιστωτικών καρτών, γιατί φέτος συμμετείχαν στα stress test. Ναι, ναι. Τεστ κοπόσεως, ελληνικά. Τεστ κοπόσεως, ναι, ναι. Τεστ κοπόσεως, ναι. Συμμετείχαν και ασφαλιστικές εταιρείες, όπως είναι η American Express. Μάλιστα. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις αμερικανικές τράπεζες να αυξήσουν και τα μερίσματα που δίνουν στους μετόχους τους και τις επαναγορές ιδίων μετοχών. Και το πιθανότερο είναι ότι αύριο θα παρουσιάσουν και αυτά τα προγράμματά τους. Δηλαδή τα μερίσματα και πόσες μετοχές θα επαναγοράσουν.